είναι σελίδες 338-338, κεφάλαιον Ήτα, 8 κεφάλαιο και εδάφιο 54. Σελίδες λοιπόν 338, κεφάλαιον Ήτα και εδάφιον 54. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών να κάνει όλη την προσευχή και την δέηση ταύτην προς τον Κύριον, εσηκώθη απέμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, όπου ήταν γονιπετής με τα σχήρας αυτού εξυπλωμένας προς τον ουρανόν. Και εστάθη και ευλόγησε πάσαν τη σύναξη του Ισραήλ με τα φωνής μεγάλης λέγον. Ευλοκητός Κύριος, ώστις έδωκεν ανάπαυσιν εις τον λαό αυτού Ισραήλ, κατά πάντα όσα υπεσχέθη. Δεν έπεσεν ουδέ εις εκ πάντων των λόγων των αγαθών τους οποίους ελάλησε διαχειρός Μωυσέως του δούλου αυτού. Γέννητο Κύριος ο Θεός ημών με θυμών, καθώς ήτο μετά των πατέρων ημών, να μην αφήσει ημάς, μηδέν να εγκαταλείψει ημάς, δια να επικλίνει τας καρδίας ημών εις αυτών, ώστε να περιπατώμεν εις πάσα στα σοδούς αυτού. Και να φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού, τα οποία προσέταξεν εις πατέρας ημών. Και ούτε είναι οι λόγοι μου, τους οποίους εδεήθην ενώπιον του Κυρίου, να είναι ημέραν και νύχτα πλησίων Κυρίου του Θεού ημών, δια να κάμνει το δίκαιον του δούλου αυτού και το δίκαιον του λαού αυτού Ισραήλ κατά την ανάγκη εκάστης ημέρας. Δια να γνωρίσω συν πάντες οι λαοί της γης ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός ουδής άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδία σας τελεία προς Κύριον των Θεών ημών, δια να περιπατείτε εις τα διατάγματα αυτού και να φυλάτετε τα σεντολάς αυτού καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Και ο βασιλεύς και πάσο ο Ισραήλ μετ' αυτού προσέφεραν θυσίαν ενώπιον του Κυρίου και θυσίαν στον Σολομών τα θυσία στα ειρηνικά στα οποία προσέφερεν εις τον οίκον 22.000 βοών και 120.000 προβάτων. Ούτως εγγενίασαν τον οίκον του Κυρίου ο βασιλεύς και πάντες οι Ισραήλ. Την αυτήν ημέρα καθιέρωσε ο βασιλεύς στο μέσον της αυλής της κατά πρόσωπον του οίκου του Κυρίου, διότι εκεί προσέφερε τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών, επειδή το θυσιαστήριον το χάλκινον το κατέμπρωσεν του Κυρίου ή το μικρόν, ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Και κατ' εκείνον τον καιρόν έκαμε ο Σολομών την εορτήν και πάσο ο Ισραήλ μετ' αυτού σύναξης μεγάλη από τη εισόδου Εθάμ μέχρι του ποταμού Αιγύπτου. Ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών 7 ημέρας και 7 ημέρας 14 ημέρας. Την 8η ημέρα απέλυσε των λαών και ευλόγησαν τον βασιλέα και ανεχώρησαν εις τα σκηνάς αυτών χαίροντες και φερονόμενοι η καρδίας δια πάντα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκαμε προς Δαβίδ των δούλων αυτού και προς Ισραήλ των λαών αυτού. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα όσα επιθύμη ο Σολομών και ήθελε να κάνει, εφάνει Κύριος εις τον Σολομώντα δευτέραν φοράν, καθώς εφάνει εις αυτόν εν Γαβαών και είπε ο Κύριος προς αυτόν, «Ήκουσα τις προσευχές σου και τις δεήσεώς σου, την οποία εδεήθησε ενώπιόν μου. Υγείασα τον οίκον τούτον, τον οποίον οκοδόμησας, δια να θέσω εκεί το όνομά μου στον αιώνα. Και θέλω συνείστε η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός. Και εσύ αν περιπατήσεις ενώπιόν μου καθώς περιπάτησε ο Δαβίδ ο πατήρ σου, ένα κεραιότητη καρδίας και εν ευθύτητη, ώστε να κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εις ένα φυλάτης τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει των θρόνων της βασιλείας σου επί των Ισραήλ στον αιώνα, καθώς υπεσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον δε θέλει εκλείψει σε ανήρ επάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού, σεις ή τα τέκνα σας, και δεν φυλάξετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου τα οποία έθεσα έμπροσθέν σας, αλλά υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης, την οποία έδωκα εις αυτούς, και τον οίκον τούτον τον οποίο αγίασα δια το όνομά μου,
θέλω απορρίψει από προσώπου μου. Και ο Ισραήλ θέλει είστε εις παροιμίαν και μπαιγμόν μεταξύ πάντων των λαών. Περί δε του οίκου τούτου, ώστις έγινε τόσον υψηλός, πάσο διαβαίνων πλησίων αυτού θέλει μένει έκθαμβος και θέλει κάμνη σύριγμον. Και θέλου συλλέγει, γιατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην και στον οίκον τούτον. Και θέλου συ αποκρίνεστε, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών αυτών, ώστις εξήγαγε τους πατέρας αυτών εκ της γης Αιγύπτου, και προσεκολήθησαν εις άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς και λάτρευσαν αυτούς, δια τούτο ο Κύριος επέφερεν επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Εν δε το τέλη των 20 ετών, καθά ο Σολομών οκοδόμησε τους δύο οίκους, τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως, ο δε Χειράμ ο βασιλεύς της Τύρου είχε βοηθήσει τον Σολομώντα με ξύλα κέδρινα και με ξύλα πεύκης και με χρυσίων καθόλην την επιθυμίαν αυτού, τότε ο βασιλεύς Σολομών έδωκε στον Χειράμ 20 πόλεις εν τη γη της Γαλιλαίας και εξήλθεν ο Χειράμ από τη Στήρου δια να είδει τας πόλεις τας οποίας έδωκε ο Σολομών εις αυτόν και δεν ήρεσαν εις αυτόν. Και είπε τι είναι επόλεις αυτές τας οποίας μη έδωκας αδερφέ μου και κάλεσε ναυτάς γιν καβούλ έως της ημέρας ταύτης που σημαίνει απαρέσκουσα. Και απέστειλεν ο Χειράμ εις τον βασιλέα 120 τάλαντα χρυσίου, ούτως δε είναι ο τρόπος του φόρου τον οποίον επέβαλεν ο βασιλεύς Σολομών δια να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον αυτού και την Μιλό και τα περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και τη Μεγιδό και τη Γεζέρ. Διότι Φαραώ, ο βασιλεύς Αιγύπτου, είχε αναβεί και κυριεύσει τη Γεζέρ και κατακάψει αυτήν εν πυρή και τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν την πόλη είχε φωνεύσει. Και είχε δώσει αυτήν δώρον εις την θυγατέρα αυτού τη γυναίκα του Σολομώντος. Και οικοδόμησε ο Σολομών τη Γεζέρ και την Βεθ Ορών, την Κατωτέραν και την Βααλάθ και την Θαδμόρ εν τη ερήμο της γης. Και πάσα στας πόλεις των αποδικών, τας οποίας είχε ο Σολομών και τας πόλεις των αμαξών και τας πόλεις των υπαίων και ό,τι επεθύμησε ο Σολομών να οικοδομήσει εν Ιερουσαλήμ και εν το Λιβάνο και εν πάση τη γη της επικρατείας αυτού. Αμήν. Σολομών λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, πραγματικά εκλεκτός και αγαπητός του Θεού, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός από όλους τους πολλούς γιους που είχε ο Δαβίδ για να εκτελέσει και να εκπληρώσει το θέλημά του για να οικοδομήσει οίκον εις τον Θεόν, και μάλιστα ευαρεστήθη πάρα πολύ ο Θεός με τον Σολομώντα και από τη στιγμή που τον έκανε βασιλιά, γιατί όταν τον επισκέφθηκε ο Σολομών τον πλησίασε και όταν ο Θεός τον ρώτησε τι θέλεις να σου κάνω, ο Σολομών με πολύ χαρά άνοιξε την καρδιά του ζητώντας αυτό το οποίο φοβότανε, δηλαδή πως εγώ νέος, απαλός και τρυφερός, χωρίς γνώσεις και χωρίς δυνατότητες και χωρίς τα μέσα θα μπορούσα να εκπληρώσω και να εκτελέσω το θέλημα του Θεού που ήταν να οικοδομηθεί ένας ναός πραγματικά μέγας, έργο μέγα, εάν δεν έχω κάποια ιδιαίτερη χάρη από το Θεό. Και η χάρη αυτή την οποία θεώρησε ο Σολομών ότι χρειαζόταν ήταν σοφία και σύνεση. Καρδία νοήμωνα στο να πράττει το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός χάρηκε, παρόλο που το αίτημά του, το αίτημα του Σολομώντα, ήταν λειψό. Θα τολμούσα να πω ότι ήταν λειψό, αν και πλήρες ως προς το σχέδιο του Θεού για το έργο που ο Θεός είχε ετοιμάσει να κάνει με τον Σολομώντα, λειψό όμως ως προς την σωτηρία και την ευλογία ολόκληρης της ζωής του Σολομώντα. Δηλαδή γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας προτρέπει λέγοντας ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ύστερα όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Αυτό το οποίο ο Χριστός μας αποκάλυψε, ο Σολομών δεν το γνώριζε και παγιδεύτηκε, θα τολμούσα να πω, όταν τον επισκέφθηκε ο Θεός, εξητώντας από τον Θεό αυτό το οποίο είχε ανάγκη και βεβαίως για το έργο και για το σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός αγαθός πάντοτε και
Μισθαποδότης τους εξητούντας αυτόν, έδωσε στο Σολομώντα όχι μόνο σοφία και σύνηση που τους έδωσε, που τους ζήτησε μεγαλύτερη από όλα, περισσότερη από όλους τους ανθρώπους της γης και πριν και μετά από το Σολομώντα, αλλά του έδωσε και όλα όσα δεν ζήτησε, δόξα, πλούτη και ό,τι άλλο επιθυμούσε η καρδιά του και τα οποία δεν ζήτησε ο Σολομών. Και έτσι μέσα σε 7 χρόνια χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα, χτίστηκε ο ναός του Θεού δηλαδή, με τη βοήθεια του Χιράμ, που αυτός πρώτος, σαν φίλος του Δαβίδ, αποφάσισε να βοηθήσει στέλνοντας και βοηθώντας πραγματικά τον Σολομώντα, στέλνοντας του αυτά τα οποία ο Σολομών δεν είχε. Δεν είχε ξύλα, ενώ στο Λίβανο και στην Τύρο είχε ο Χιράμ. Δεν είχε εργάτες να εργάζονται την ξυλία, του έστειλε και εργάτες, και δεν είχε και πλοία να μεταφέρει την ξυλία, του έστειλε και πλοία και ναύτες. Ό,τι χρειαζόταν του τα έστειλε. Και αυτό βέβαια ήταν από το Θεό, γιατί ο Θεός διήγηρε την καρδιά του Χιράμ προκειμένου να γίνουν τα πράγματα τέλεια στο σχέδιο και στο έργο του Θεού. Γιατί μεταξύ των βοηθούντων με, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του έστειλε και ανθρώπους σοφούς και συνετούς στο να οικοδομούν, και έτσι πράγματι με τον Χιράμ ο Σολομών, βασικά με τη βοήθεια του Θεού, άρχισε και σε 7 χρόνια τελείωσε αυτό που σε καμία περίπτωση μόνος του δεν μπορούσε να κάνει. Και τελειώνοντας, ο Θεός ευαρεστήθηκε, γιατί ο Σολομών έκανε το ναό του Θεού όχι με τη σοφία που ο Θεός του έδωσε και με την έμπνευση και με τη γνώση και με τους ανθρώπους που ο Θεός του έδωσε, αλλά έκαμε το ναό του Θεού ακριβώς έτσι όπως ο Θεός διέταξε να γίνει. Δηλαδή τη σοφία του ο Θεός, ο Σολομών που έδωσε ο Θεός σε αυτόν, τη χρησιμοποίησε για να εργαστεί ακριβώς έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Γι' αυτό και στο τέλος της οικοδομής, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αδερφοί, να εργαζόμεθα το έργο του Θεού, αλλά ακριβώς όπως ο Θεός μας διατάζει να το κάνουμε. Γι' αυτό δεν είναι να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, αλλά να εργαζόμαστε το έργο του Θεού σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί αν δεν έχουμε αυτό το φόβο του Θεού και αυτή την πρόθεση να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού και να εργαζόμεθα όπως ο Θεός θέλει, σίγουρα θα βρεθούμε τουλάχιστον σε αδιέξοδα, για να μην πω και σε ζημιές και σε καταστροφές. Σολομών λοιπόν χρησιμοποίησε τη σοφία του για να εργαστεί ακριβώς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και σε 7 χρόνια τελείωσε και το έργο ήταν υπερθαύμαστο. Έργο μέγα. Και όχι μόνο έργο μέγα στην όψη των ανθρώπων, αλλά έργο μέγα και στην καρδιά του Θεού, ο οποίος αφού τελείωσε πλημμύρισε τον ναό του Θεού, ιδίως τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, με την παρουσία του, με το Πνεύμα του το Άγιο και με τη δόξα του, ώστε οι ιερείς που ευρίσκονταν μέσα στο ναό για να ιερατεύουν δεν μπόρεσαν να σταθούν εκεί και έφυγαν, ώστε έμεινε μόνος ο Θεός με το ναό. Στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει εγκαίνια ο Σολομών, κάλεσε όλους τους μεγιστάνες αλλά και όλο το λαό, όλους τους άρχοντες αλλά και όλο το λαό, και τα εγκαίνια τα άρχισε πάλι χρησιμοποιώντας τη σοφία που ο Θεός του έδωσε για το θέλημα του Θεού. Ό,τι αρχίζει, γιατί επρόκειτο να αρχίσει ο ναός να λειτουργεί, και αφού ευαρεστήθη ο Θεός, ο Σολομών αποφάσισε να το αφιερώσει στο Θεό, αλλά και να ζητήσει από το Θεό η ευλογία, η παρουσία να είναι πλήρης για όλα τα χρόνια που θα υπάρχει αυτός ο ναός, αλλά και τέλεια σε λεπτομέρειες. Και έτσι έβαλε ένα θυσιαστήριο χάλκινο, το ύψωσε πάνω από όλους, και πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο ανέβηκε αυτός, ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού
και ενώπιον των ανθρώπων γονατίσας μόνος του αυτός από όλους τους ανθρώπους, άπλωσε τα χέρια του, ύψωσε τα χέρια του και έφερε προσευχή και δέηση, η οποία ήταν κατά το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και εισηκούστη και ευαρεστήθη ο Θεός για την προσευχή του αυτή. Και καθώς τελείωσε, το δεύτερο πράγμα που έκανε ο Σολομών, πάλι χρησιμοποιώντας τη σοφία του Θεού για να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προσευχήθηκε για όλους τους άλλους και για το λαό του. Πρώτα λοιπόν αφιερώνει το έργο που ο Θεός του έδωσε να κάνει στο Θεό. Δεύτερον, προσεύχεται ώστε αυτό το οποίο του έδωσε ο Θεός και έκτισε αυτός να είναι κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και τρίτον, προσευχήθηκε για το λαό του Θεού. Μία προσευχή η οποία μας διδάσκει για τον τρόπο τον οποίο πρέπει να προσευχόμεθα, όταν προσευχόμεθα ιδιαίτερα για τους άλλους, που είναι απαραίτητο από εκεί να ξεκινάμε. Θέλω, λέει στο Ευαγγέλιο του Χριστού ο Λόγος του Θεού, πρώτον πάντων να προσεύχεστε υπέρ πάντων των ανθρώπων. Πρώτον πάντων. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν δηλαδή προσεύχεσαι για τους άλλους, στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ενώπιον του Θεού η αγάπη που έχεις για τους άλλους, γιατί όταν δεν αγαπάς κάποιον δεν προσεύχεσαι. Η προσευχή σου είναι όχι ένθερμη, αλλά τυπική. Αλλά και προσευχόμενος υπέρ των αδελφών σου, υπέρ των άλλων, επειδή ευαρεστείται ο Θεός, σε γεμίζει με πιο πολύ αγάπη, ώστε η προσευχή σου να είναι πιο αποτελεσματική. Πρώτα λοιπόν για τους άλλους. Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, εκπαιδευόμεθα στην αγάπη, θα τολμούσα να πω. Όταν προσευχόμεθα για τους άλλους, ευαρεστείται ο Θεός, γιατί βλέπει έναν άνθρωπο ότι έχει αγάπη. Η αγάπη δεν είναι στα λόγια, αδερφοί. Ακόμη ούτε και στα έργα. Η αγάπη φαίνεται πρώτα απ' όλα στην προσευχή σου. Εκεί στην προσευχή φαίνεται, και όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο το Θεό, που είναι το σημαντικότερο. Γιατί έργα και λόγια εύκολα κάνουμε αν έχουμε τη δυνατότητα. Εύκολα κάνουμε. Εύκολα λέμε. Εκεί που είναι δύσκολα τα πράγματα είναι όταν δεν σε βλέπει κανείς μέσα στο ταμείο σου, όταν εκχαίεις την καρδιά σου έχοντας τα ζητήματά σου και τα προβλήματά σου μπροστά στη ζωή σου και εσύ με ζήλο ξεκινάς να προσεύχεσαι για τους άλλους. Είναι η προσευχή στην οποία ευαρεστείται ο Θεός. Αλλά και φαίνεται στα μάτια του Θεού, αλλά και του κάθε ενός ανθρώπου ξεχωριστά, το μέγεθος της αγάπης που ο Θεός έχει γεμίσει την καρδιά σου, της δικής του της αγάπης με το Πνεύμα το Άγιο, το μέγεθος το λίγο ή το πολύ. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό το επιτρέπει, για να μην ξέρει κανείς άλλος παρά μόνο ο Θεός και εσύ, καθένας από εμάς ξεχωριστά, ποια είναι η κατάστασή σου. Και επειδή τα προβλήματα της ζωής μας και τα ζητήματα της ζωής μας είναι πολύ σοβαρά και πολλές φορές παίρνουν από μπροστά μας ή μικραίνουν ακόμη, παίρνουν από μπροστά μας τα προβλήματα των άλλων ή μικραίνουν τα προβλήματα των άλλων μπροστά στα δικά μας, ή ακόμη και η αγάπη λιγοστεύει, γιατί είναι συνδυασμός. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συλληφθεί καιροί κακοί, αλλά ταυτόχρονα και η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί.
Όσο πιο πολλά προβλήματα και ζητήματα έχουμε στη ζωή μας, τόσο μικραίνει η αγάπη μας για τους άλλους. Λιγοστεύει το ενδιαφέρον μας για τους άλλους. Γιατί αν όλα πάνε καλά και δεν έχω να ζητήσω πολλά πράγματα από το Θεό ή επίγοντα ή σημαντικά, πάρα πολύ εύκολα πάω και γονατίζω και παίρνω και μια κατάσταση και προσεύχομαι για τους άλλους. Όταν όμως αρχίζουν και ξεφυτρώνουν στη ζωή μας τα δικά μας προβλήματα και τα δικά μας ζητήματα, και αυτό εκπείρασα το λέω, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βλέπεις τα προβλήματα των αδελφών σου τόσο πραγματικά μεγάλα όσο είναι, και τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προσεύχεσαι με αγάπη πρώτα για τους άλλους. Για τον εαυτό μας μόνο, για τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Αλλά η τελειοποίησή μας είναι η αγάπη. Και φαίνεται η αγάπη ενώπιον του Θεού, αλλά και εγώ την καταλαβαίνω από την προσευχή και το ζήλο στην προσευχή. Ναι, δεν λέω να προσεύχεσαι 10 ώρες, αλλά 5 λεπτά, 1 λεπτό, όταν θα προσευχηθείς για τον ένα αδελφό σου, η αγάπη φαίνεται από το ζήλο και από τη θέρμη της προσευχής σου. Και από αυτό μπορείς να καταλάβεις και την ευαρέσκεια του Θεού σε σένα και εξ αυτού την εύνοια του Θεού στη ζωή σου. Ο Σολομών λοιπόν, όπως όλη η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ο Σολομών εδώ μας διδάσκει πως πρέπει και πως θέλει ο Θεός να στεκόμαστε στην προσευχή μας. Αφού λοιπόν ευχαρίστησε το Θεό και ευλόγησε πάσαν τη σύναξη του Ισραήλ, προσέξτε, με τα φωνής μεγάλης, δηλαδή με όλη του την καρδιά, δεν έκανε μια προσευχούλα, μια ένθερμη προσευχή, λέγοντας «Ας είναι ευλογητός ο Κύριος, ο οποίος έδωκε ανάπαυση και ειρήνη στον λαό αυτό του Ισραήλ, όπως υπεσχέθη». Όλα όσα υπεσχέθη τα έκαμε αρχίζοντας από την ανάπαυση και την ειρήνη. Και αδερφοί, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ότι το έργο του Θεού εκτελείται, επιτελείται στη ζωή των ανθρώπων εν καιρό ειρήνης. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρώτον ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, άνευ της οποία και τον αγιασμό ύστερα, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Εάν δεν υπάρχει ειρήνη, μην αγωνίζεσαι, δεν θα νικήσεις. Πρώτα πρέπει να έρθει η ειρήνη. Γι' αυτό, επειδή τούτο είναι απολύτως απαραίτητο, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην εκκλησιαστική μου ζωή, σε κάθε επίπεδο ζωής, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει αν δεν υπάρχει ανάπαυση και ειρήνη. Με ταραχή, με φόβο, με αγωνία, με ανησυχία, με μέρημνα, δεν απαντάει ο Θεός, αποτέλεσμα δεν θα έχεις την προσευχή σου. Δεν μπορείς να έχεις. Όταν δεν τα βρίσκεις δηλαδή με τον εαυτό σου, όταν δεν έχεις ειρήνη στη ζωή σου, όταν δεν τα βρίσκεις με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, όταν δεν τα βρίσκεις με τους αδελφούς σου, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα η προσευχή σου. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τι λέει? Μακάριος αυτός που είναι ειρηνοποιός. Και ο Θεός είναι βασικά Θεός ειρήνης. Και για να μας δώσει τη δυνατότητα να ελευθερωθούμε από μάχες, από πολέμους, από φοβίες, αγωνίες, μέρημνες, οργές, εντάσεις, δηλαδή για όλα αυτά τα οποία είναι έξω από την ειρήνη του Θεού, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ο Λόγος του Θεού λέει, έχετε μέρημνα, ανήσυχες σκέψεις, αγωνίες, φόβους, έχετε βάρος, βάρη, προβλήματα, ζητήματα.
Όλα αυτά ο Θεός μπορεί να τα τακτοποιήσει, αλλά όταν θα έρθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά σας. Αλλιώς δεν μπορεί. Γι' αυτό μπέστε στο ταμείο σας, τακτοποιήστε τη σχέση σας με το Θεό, συγχωρούντες και εξομολογούμενοι και μετανοούντες για τα δικά σας λάθη, συγχωρούντες για τα λάθη των άλλων σε εσάς και μετανοούντες για τα δικά σας λάθη και εξομολογούμενοι στον Κύριο, και τότε γνωρίστε όλα αυτά τα βάρη, τα ζητήματα. Παν βάρος απορρίψαντες, παν βάρος. Πώς θα τα απορρίψω? Μόνο στα πόδια του Χριστού. Όλα αυτά τα ζητήματα, και αδελφοί αγαπητοί, αυτή είναι η πρακτική πνευματική ζωή του χριστιανού. Όλα αυτά τα ζητήματα, μάλιστα γράψτε τα σε ένα χαρτί αν είναι πολλά. Αν ένα, δύο, τρία τα θυμάστε δεν πειράζει. Αν είναι πολλά γράψτε τα, γιατί μπορεί να είναι και πολλά. Και πηγαίνετε εκεί και γνωρίστε τα του μετευχαριστίας. Πολύ σημαντικό. Μετευχαριστίας, γιατί είναι εκεί να σε ακούσει. Γιατί σου δείξε το δρόμο της θεραπείας. Γιατί είναι εκεί ο γιατρός που θα σε κάνει καλά. Από τις φοβίες, τις αγωνίες. Μετευχαριστίας, ευχαριστώ Κύριε, γιατί μου δώσες αυτό το μέρος, το ταμείο μου, που εδώ θα με θεραπεύσεις. Διαβάστε τα, πέστε τα. Μετευχαριστίας, πώς? Δια της δεήσεως και της προσευχής. Και τότε θα έλθει ο Θεός της ειρήνης και θα επέμβει στα κύρια σημεία της μάχης που δίνεις με τον εχθρό. Την καρδιά και το μυαλό. Την καρδιά που φοβάται και το μυαλό που σκέφτεται. Και δεν μπορεί να έχει ειρήνη ο άνθρωπος. Και θα έρθει ο Θεός της ειρήνης και θα διαφυλάξει την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας, και θα έρθει η ειρήνη του Θεού. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά τώρα μπορεί, όταν θα έρθει η ειρήνη του Θεού, να αρχίσει ο Θεός να εργάζεται για τη λύση των προβλημάτων. Όταν θα έρθει η ειρήνη, τότε ο Θεός μπορεί να έρθει, να επέμβει και να σε αγιάσει. Γιατί όταν έχεις ειρήνη μπορείς να συγχωρείς, μπορείς να προσεύχεσαι. Όταν έχεις πόλεμο μέσα σου δεν μπορείς να προσευχηθείς. Μπορείς να προσεύχεσαι, να μετανοείς, να ζητάς από τον Θεό αποκάλυψη, χάρη. Και θα έρθει τότε ο Θεός της ειρήνης και θα αγιάσει ολοκλήρως σώμα, ψυχή και πνεύμα τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος πια θα είναι αγιασμένος στην παρουσία του Θεού, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θα έρθει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου και θα σου φανερώσει τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να το κάνεις, πότε πρέπει να το κάνεις, πώς πρέπει να σταθείς, και ταυτόχρονα θα σου δώσει και δύναμη για να κάνεις ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός. Και όταν λοιπόν κάνεις, γιατί είπαμε το έργο του Θεού γίνεται μόνο σε περίοδο ειρήνης και ανάπαυσης. Όταν κάνεις, τότε θα έρθει ο Θεός και θα συντρίψει τον εχθρό, τον διάβολο, κάτω από τα πόδια σου και θα σε νικητής. Να λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, ο δρόμος του ευλογημένου χριστιανού, του νικητή. Εάν δεν περπατάει έτσι ο χριστιανός, θα ταλαιπωρείται μέσα στις σκέψεις του, θα κλαίει, θα κράζει, θα φωνάζει, ούκ είναι η φωνή, ούκ είναι ακροάσεις. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί παρά μόνο σε περίοδο ειρήνης. Ειρήνης στην προσωπική σου ζωή, στην καρδιά σου και στη σκέψη σου, ειρήνης στην οικογένειά σου, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός το έργο του αν δεν υπάρχει ειρήνη στην οικογένεια, ειρήνη στην εκκλησία και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν ο Σολομώντας προσευχόμενος λέει: ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί έδωκε ανάπαυση και ειρήνη στο λαό του Ισραήλ κατά πάντα όσα υπεσχέθη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα όσα μας υπεσχέθη τα πραγματοποίησε. Όλα. Και τώρα
ας είναι Κύριος ο Θεός μαζί μας, όπως ήτανε με τον Δαβίδ και με τους πατέρες μας, και μη μας αφήσει και μη μας εγκαταλείψει, γιατί καταλαβαίνει ο Σολομών πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές με ελαφριά καρδιά, ο Θεός να είναι μαζί σου, ο Χριστός να είναι μαζί σου. Αυτό όμως δεν είναι τρόπος του λέγειν, που πολλές φορές καταντάει στο στόμα μας και στην καρδιά μας τρόπος του λέγειν, αλλά είναι μια ουσιαστική ευχή, μια ουσιαστική προσευχή, πρέπει να είναι μια ουσιαστική ευχή όταν στέλνεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τον αδελφό σου, να το πεις μέσα από την ψυχή σου, ο Θεός να είναι μαζί σου. Ουσιαστική ευχή, ουσιαστική προσευχή, Χριστέ μου να είσαι πάντοτε μαζί με τα παιδιά μου, μαζί με τον αδελφό μου. Και ουσιαστική πρακτική, πρακτική να φοβάσαι, μη φύγει ο Θεός. Μη λυπήσεις το Πνεύμα του Άγιο, μη λυπήσεις το Θεό. Και αναγκάσεις το Θεό να απομακρυνθεί. Γιατί όπως είπαμε, το Πνεύμα το Άγιο λυπείται, αλλά και σβήνει και αποσύρεται σε πολύ κακές περιστάσεις. Αυτό λοιπόν λέει ο Σολομών, ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας όπως ήταν με τους πατέρες μας. Γιατί θέλει να είναι μαζί μας, γιατί πρέπει να είναι μαζί τους ο Θεός? Για να κλείνει, επικλίνει τις καρδιές μας αυτόν. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται την καρδιά του, δεν εμπιστεύεται την καρδιά των ανθρώπων, κανενός την καρδιά δεν εμπιστεύεται. Και ξέρει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να κλείνει την καρδιά μας προς το θέλημά του. Ήθε να είναι μαζί μας. Και ο Θεός τι λέει? Εάν εσείς είστε μαζί μου, εγώ είμαι μαζί σας. Εάν εσείς έχετε φύγει από μένα, και εγώ έχω απομακρυνθεί. Εάν εσείς επιστρέψετε, και εγώ θα επιστρέψω. Τι καλός που είναι ο Θεός και πόσο αποκαλυπτικός ο λόγος του. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας για να φτιάχνει την καρδιά μας προς τον Κύριο, ώστε πραγματικά να περπατάμε σε όλες εις πάσας τα σωδούς αυτού. Τα λόγια αυτά είναι απόλυτα. Ο Θεός να είναι μαζί μας, να φτιάχνει την καρδιά μας για να μπορούμε να περπατάμε όχι κάποτε κάποτε, σε όλο μας το δρόμο να είναι ο δρόμος του Κυρίου. Εις πάσας τα σωδούς αυτού, πρώτον. Δεύτερον, να φυλάμε πάσας τα εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα κρίσεις αυτού, τα οποία προσέταξε στους πατέρες μας μέσα από το Λόγο του Θεού. Δύο πράγματα λοιπόν θέλει και ξέρει ο Σολομών, και διδασκόμεθα εμείς από την Παλαιά Διαθήκη, ότι είναι τα σημαντικά στη ζωή μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας, και είπαμε, επαναλαμβάνω, ο Θεός είναι μαζί μας όταν εμείς είμαστε μαζί με Αυτόν. Πλησιάσατε στον Θεό, λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Και πώς πλησιάζουμε στο Θεό, είναι μια ερώτηση που πολλές φορές με έχουν ρωτήσει, αλλά είναι τόσο απλή γιατί είναι γραμμένο. Λέει η Γραφή, υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεό, αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει, και τότε πλησιάσατε το Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Το πρώτο είναι υποταγή στο Θεό. Και το δεύτερο είναι αντίσταση στο διάβολο. Εάν υποτάσσεστε εις το Θεό και αντιστέκεσαι στο διάβολο, τότε μπορείς, είναι ανοιχτός ο δρόμος να πλησιάσεις το Θεό. Και αν δεν μπορείς να υποταχθείς, ζητά βοήθεια από το Θεό. Δώσε μου καρδιά υποτεταγμένη σε σένα.
Αν δεν μπορείς να αντισταθείς στο διάβολο, γιατί οι επιθυμίες είναι δυνατές, μεγάλες, ζήτα βοήθεια από το Θεό. Επιτίμησε το διάβολο. Φτιάξε την καρδιά μου. Και όλα αυτά ξεκινάνε από αυτό το ωραίο που λέει ο Σολομών. Ας είναι ο Θεός μαζί μας για να κλείνει την καρδιά μας στο να υποτασσόμεθα στο Θεό και να αντιστεκόμεθα στο διάβολο, ώστε να περπατάμε εις πάσα στα σοδούς αυτού, πάντα στο θέλημα του Θεού, και να φυλάτωμε τις διατάξεις Του, τις εντολές Του και τις κρίσεις Του που έδωσε στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Και αφού ολοκλήρωσε την προσευχή, την ιδιαίτερα αποκαλυπτική για μας, τότε φέρνει μπροστά στο Θεό την προσευχή για το έργο Του, για τον ναό του Σολομώντα. Πρώτα λοιπόν για τους άλλους και μέσα στους άλλους τον εαυτό Του, και τώρα για το έργο Του. Τώρα για τα ζητήματα, τώρα για την αγωνία Του. Τώρα για το δικό Του πρόβλημα. Και οι λόγοι μου τους οποίους εδεήθην ενώπιον του Κυρίου για το ναό του Σολομώντα, ας είναι και ημέρα και νύχτα στα αυτιά του Θεού, για να κάνει το δίκαιον ο Θεός και σε μένα, στο δούλο Του, αλλά και σε όλο το λαό Ισραήλ, και μάλιστα κατά τις ανάγκες κάθε μέρας. Και το τελικό, ο τελικός σκοπός, γιατί μέσα από αυτή την ιδιαίτερη εύνοια που ο Θεός θα δείξει στο λαό Του, στο έργο μου και σε μένα, θα αποδειχθεί και θα γνωρίσουν πάντες οι λαοί της γης ότι ο Κύριος, ο Ιεχωβά τότε, αυτός είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος, σε μας ότι ο Χριστός, αυτός είναι Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Και τώρα φτάνουμε στο συμπέρασμα, στο τελικό συμπέρασμα θα λέγαμε της προσευχής του. Ας είναι λοιπόν ύστερα από όλα αυτά, και κοιτάξτε ένα λάθος που κάνει, η καρδία σας τελεία προς Κύριον των Θεών ημών, για να περπατείτε εις τα διατάγματα αυτού και να φυλάτε τα σοντολάς αυτού, καθώς είναι τη ημέρα ταύτη. Η καρδία σας είναι κάτι που έβγαλε τον εαυτό του έξω, γι' αυτό και αμέσως μετά η καρδιά του, ίσως γι' αυτό, πλανήθηκε και έπαψε να είναι τελεία ενώπιον του Θεού. Θεώρησε, ίσως, αφού προσεύχεται για την καρδία των άλλων, ότι η καρδία του θα είναι τελεία. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ποιος μπορεί να εμπιστευτεί την καρδιά του. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μπορεί να εμπιστευτεί την καρδιά του, αλλά η καρδιά όλων των ανθρώπων είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ναι, η καρδιά σας να είναι τελεία, αλλά πρώτα απ' όλα η δική μου η καρδιά να είναι τελεία. Και μόνο ο άνθρωπος που έχει καρδιά τελεία ενώπιον του Θεού δεν φοβάται από τίποτα. Ούτε φυσικές δυνάμεις, ούτε καταχθόνιες δυνάμεις, συγγνώμη, ούτε επίγειες δυνάμεις, ούτε καταχθόνιες δυνάμεις, ούτε ουράνιες δυνάμεις. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδία είναι κατά την καρδία του Θεού, τότε ο Χριστός κατοικεί μέσα του, και ο Χριστός λέει εκείνος σε μας που κατοικεί μέσα σας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Αυτός που κατοικεί μέσα σας, ο βασιλιάς σας, ο Χριστός, είναι πιο μεγάλος από τον άρχοντα του κόσμου, τον διάβολο, του οποίου το κεφάλι το έχει συντρίψει ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν φοβάται. Διάβολο, μαγείες, σατανικά δεν τα φοβάται. Δεν τον αγγίζουνε. Δεν μπορεί ο διάβολος να αγγίξει το παιδί του Θεού. Δεν μπορεί. Και λυπάμαι όταν ακούω αδερφούς που λένε ο διάβολος έκανε αυτό. Τίποτα δεν κάνει. Μην
του δίνετε σημασία, μην τον λογαριάζετε. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει, είναι ένα τσουβάλι άδειο. Νικημένος, συντετριμένο το κεφάλι του για τα παιδιά του Θεού. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ πιο δυνατός από το διάβολο και όλα τα δαιμόνια. Δεν μπορεί να αγγίξει κανείς. Δεν μπορεί να σε αγγίξει ο διάβολος. Δεν μπορεί, δεν έχει εξουσία. Δεν έχει δύναμη. Και δεν είναι να τον φοβόμαστε, ούτε να ανησυχούμε. Εγώ θα σας πω ποιον θα φοβόσαστε. Μη φοβάστε αυτόν που μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και να το ρίξει. Να φοβόσαστε αυτόν που μπορεί και να θανατώσει και να ρίξει τη γέννα του πυρός. Το Κύριο. Εμείς μόνο το Θεό φοβόμαστε. Με φόβο σεβασμού και αγάπης. Όχι με τρόμο, μη μας ρίξει κεραυνό. Δεν μας ρίχνει κεραυνό, μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Μπορεί να μας παιδεύσει, μπορεί να μας δοκιμάσει, αλλά πάντοτε για το καλό μας. Το διάβολο και το σατανά μη τον φοβόμαστε, αδερφοί. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Τρίζει τα δόντια του. Αγωνίζεται να μας πλανήσει. Μένοντας το λόγο του Θεού δεν πλανόμεθα. Αγωνίζεται να μας πειράξει. Μένοντας το θέλημα του Θεού δεν πειραζόμεθα. Αλλά και αν πέσουμε, 7 φορές πέφτει ο δίκαιος, 7 φορές τον σηκώνει ο Θεός. Αρκεί να μετανοούμε και να ζητάμε συγχώρεση από το Θεό και να ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού που να καλύπτει μας και να μας δίνει δύναμη και εξουσία. Αν όμως δίνει ο άνθρωπος τόπο στο διάβολο με επιθυμίες κακές, γιατί κάθε άνθρωπος πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες, αν δίνει τόπο στο διάβολο με πονηριές, με κακίες, με μίση, με φθόνους, τότε η σοφία που μας δίνει ο Θεός, που είναι αιώνια, ουράνια, μεταστρέφεται, διαστρέφεται σε γήινη, ζωώδη, δαιμονιώδη, εάν υπάρχει στη ζωή μας φθόνος, κακία, φιλονικία. Γι' αυτό τι είπαμε στην αρχή, η ειρήνη του Θεού. Αν υπάρχει φθόνος, ζηλεύεις κάποιον. Φιλονικία, έτσι χωνεύω εσένα. Δεν σου μιλάω, δεν θέλω να σε δω. Και δίνουμε τόπο στο διάβολο. Όσο το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Εάν λοιπόν μέσα στην καρδιά σου δημιουργείται φθόνος και φιλονικία, τότε πάνω χρειόν πράγμα θα έρθει εκεί. Τότε δίνεις τόπο στο διάβολο και καθώς γυρίζει γύρω γύρω, να βρει κάποιον να τον καταπιεί, να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό και το συμπέρασμα της προσευχής, το τέλος της προσευχής είναι: δώσε μας καρδία τελεία εις το να περπατάμε εις τα σοδού σου και να φυλάττουμε τα σεντολά σου, και η ευλογία του Θεού θα είναι πλήρης στη ζωή μας. Αμήν, αδερφοί. Πλήρη στη ζωή μας. Και αφού θυσίασαν μετά την προσευχή αυτή 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα προσφορά στην εορτή. Τι σημαίνει εορτή? Απόλαυση, χαρά. Στην εορτή των εγγενείων ο Σολομών καθιέρωσε, λέει η Γραφή, την αυλή του ναού για να γίνονται θυσίες, επειδή το θυσιαστήριο ήταν μικρό και δεν χώραγε όλες τις θυσίες αυτές των 120.000 προβάτων και 22.000, και 14 μέρες γιορτάζανε, χαίρονταν στην παρουσία του Θεού και στο έργο του Θεού, και στο τέλος απέλυσε τον λαό, οι οποίοι ευλόγησαν τον βασιλέα
και ανεχώρησαν χαίροντες για όλα τα αγαθά τα οποία ο Κύριος έκανε προς Δαβίδη των δούλων αυτού και προς Ισραήλ των λαών αυτού. Γνώριζαν όλοι ότι όλο αυτό το καλό το οποίο έγινε, έγινε χάρη του Δαβίδ και χάρη του λαού του Θεού. Όπως και εμείς γνωρίζουμε ότι ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας, γίνεται χάρη του Ιησού Χριστού και πολλές φορές χάρη του λαού του Θεού. Ο Θεός όμως άμεσα ανταποκρίθηκε. Μπορεί να φύγαν όλοι, να τέλειωσαν οι γιορτές, να τέλειωσε η χαρά και έρχεται ο Θεός δεύτερη φορά να συναντήσει τον Σολομώντα. Όπως συνηθίζει και όπως ευαρεστείται ο Θεός. Να μιλήσει στο δούλο του. Και αφού τελείωσε ο Σολομών, λέει η Γραφή, να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως και όλα όσα επιθυμούσε ο Σολομών και ήθελε να κάνει, εφάνει ο Κύριος στο Σολομώντα δευτέραν φοράν, όπως φάνηκε στη Γαβάων. Την πρώτη φορά του ζήτησε σοφία και σύνεση. Και ο Θεός του έδωσε. Τώρα ο Θεός του λέει, σε είδα και άκουσα την προσευχή σου, την οποία ενδεήθησε ενώπιόν μου, και ό,τι μου ζήτησες εγώ στο έδωσα. Αγίασα τον οίκον τούτον τον οποίον οικοδόμησας, για να θέσω το όνομά μου σε αυτόν εις τον αιώνα. Η οφθαλμή μου θα είναι και η καρδιά μου πάντοτε σε αυτόν τον οίκο όπως μου ζήτησες, αλλά τώρα πρόσεχε εσύ. Γιατί βλέπει ο Θεός ότι το αίτημά του δεν ήταν η ευλογία του Θεού και η παρουσία του Θεού σε όλη τη ζωή. Μάλλον βλέπει ότι θεωρεί ότι η καρδιά του είναι τελεία γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Αλλά δεν κατάλαβε ο Σολομών ότι ο Θεός ήταν μαζί του χάριν Δαβίδ του πατρός αυτού πρώτον και για να εκτελέσει το θέλημα του και το έργο του Θεού δεύτερον. Το ότι τον ευόδωνε ο Θεός μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι θα τον ευόδωνει και στη συνέχεια. Το ότι ήταν ο Θεός μαζί του μέχρι τώρα δεν σημαίνει ότι θα είναι και αύριο. Και θα είναι αύριο ανάλογα με την προσευχή του, την οποία όμως δεν έκανε. Δεν ζήτησε η καρδιά του να είναι τελεία ενώπιον του Θεού. Δεν ζήτησε δηλαδή πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αλλά ζήτησε σοφία και σύνεση για να κάνει το έργο του Θεού και του το έδωσε ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό το τι ζητάμε. Η ζωή μας εξαρτάται από τα αιτήματά μας αν είναι σωστά. Γι' αυτό λέει να έχουμε παρησία και έχουμε παρησία όταν ζητάμε κατά το θέλημά του. Όλη η ζωή μας εξαρτάται, η μισθαποδοσία του Θεού στη ζωή μας εξαρτάται από τα αιτήματά μας, από την προσευχή μας. Δεν θα σου δώσει αν δεν αιτήσεις, δεν θα βρεις αν δεν ζητήσεις, δεν θα σου ανοιχτεί αν δεν κρούσεις. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε πώς προσευχόμεθα και τι προσευχόμεθα στην προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό έρχεται να τον βοηθήσει ο Θεός τώρα τον Σολομώντα. Μπας και καταλάβει. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται και εμάς να μας βοηθήσει. Μπας και καταλάβουμε. Ό,τι μου ζήτησες θα το κάνω. Όμως, εάν περπατήσεις ενώπιόν μου όπως περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, δηλαδή εν ακεραιότητη καρδίας και εν ευθύτητη, ώστε να κάνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ και να φυλάτεις τα διατάγματά μου και τις κρίσεις μου. Εάν, που δεν είναι σίγουρο. Και δεν είναι σίγουρο γιατί δεν μου ζήτησες βοήθεια για να σε βεβαιώσω εγώ ότι θα περπατάς έτσι, αλλά θεωρείς μόνος ότι μπορείς να περπατήσεις και εμπιστεύεσαι την καρδιά σου και στηρίζεσαι στο ότι εγώ ήμουν μαζί σου μέχρι τώρα. Όμως εάν περπατήσεις, γιατί δεν είναι σίγουρο, και είναι σαν να μας μιλάει εμάς ο Θεός, εάν περπατήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα περπατήσεις όπως περπάτησε ο Δαβίδ με ακεραιότητα και ευθύτητα, τότε ώστε να κάνεις το θέλημά μου, τότε εγώ θα στερεώσω το θρόνο σου, θα σε ευλογήσω πάρα πολύ, ώστε ο θρόνος θα είναι στερεωμένος και δεν θα λείψει άνδρας. Όλα λοιπόν τα ζητήματα εξαρτώνται από το περπάτημά μας.
Και το περπάτημά μας εξαρτάται από την προσευχή μας και τα αιτήματά μας. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι ναι μεν θα προσευχόμεθα όπως ο Θεός θέλει για όλους τους άλλους και για όλα τα άλλα, αλλά εν τέλει η σφραγίδα της προσευχής μας είναι «Χάρισέ μας καρδιά τελεία Κύριε». «Χάρισέ μας καρδιά ευθεία και ακέραιη». «Χάρισέ μας καρδιά κατά την καρδία Σου». Γιατί μόνο τότε θα μπορούμε να περπατάμε κατά πάντα στο θέλημά Σου. Ξέρετε, ο Θεός ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι ευθεία, να είναι τέλεια, ώστε να πράττει κρίση και να ζητάει την αλήθεια. Και δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει. Και όταν βρήκε φώναξε, «Εύρον Δαβίδ το του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου». Δεν βρίσκει. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει καρδιά ευθεία και τέλεια και ακέραιη ενώπιον του Θεού. Αλλά μας δείχνει τη σωτηρία και τη θεραπεία του ζητήματος. Λένε οι άνθρωποι, έχει βουλώσει μια αρτηρία, κάνε bypass. Υπάρχει θεραπεία. Η καρδιά μας τώρα είναι απατηλή, περπάτα και σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά υπάρχει θεραπεία. Μείνε μαζί μας Κύριε για να εκκλίνεις την καρδιά μας, ώστε να είναι ευθεία ενώπιόν Σου, ακέραιη, να είναι κατά την καρδιά μας, για να μπορούμε πραγματικά να πράττουμε το θέλημά Σου και να περπατάμε στα σωδούς Σου. Δεν εμπιστεύομαι την καρδιά μου, γι' αυτό την εμπιστεύομαι σε Σένα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι η καρδιά του. Δεν είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι νικημένος. Δεν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι μακριά μας. Τι ήταν αυτό που οδήγησε το νεότερο Υιό στη γη την μακράν? Η καρδιά του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η καρδιά μας, η οποία ζητάει αλότρια. Και ο Θεός έρχεται να τον βοηθήσει. Πρέπει να περπατήσεις για να σε ευλογώ. Εάν δεν περπατήσεις ενώπιόν μου, δεν μπορώ να σε ευλογώ. Εάν στραφείς απ' εμού και δεν περπατάς ενώπιόν μου, και εσύ και τα τέκνα σου, ώστε δεν μπορείτε να φυλάξετε τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, αλλά και τελικά πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θα έρθει το κακό σε σας. Θα έρθει σκληρή παιδεία. Δεν θα έρθει τιμωρία. Σκληρή παιδεία. Θα σας εκριζώσω από προσώπου της γης την οποία έδωκα σε εσάς. Και τον οίκον αυτόν τον οποίον αγίασα θα τον γκρεμίσω, θα τον απορρίψω. Και ο Ισραήλ θα είναι εις παροιμίαν και σονιδισμών και εμπαιγμών. Και όλοι θα λένε, μα τι έγινε σε αυτούς τους ανθρώπους? Και η απάντηση θα είναι, που θα την καταλαβαίνουν, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών αυτόν ο οποίος εξήγαγε αυτούς από την Αίγυπτο και προσεκολύθησαν σε άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς και λάτρευσαν αυτούς, γι' αυτό ο Κύριος επέφερε σε αυτούς όλο τούτο το κακό. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο δοτήρ παντός αγαθού, αλλά είναι και αυτός που φέρνει κακό προς παιδεία, εκπαίδευση και δοκιμασία. Δεν ευαρεστείτε σε αυτό, δεν χαίρετε, λυπάτε. Αλλά η αγάπη Του, γιατί ο Θεός την αγάπη, τον αναγκάζει να συμπεριφερθεί με κακό τρόπο σε αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται την καρδιά τους, δεν μπορούν να εμπιστεύονται κανέναν άνθρωπο, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, και τον μόνο άνθρωπο που μπορούν να εμπιστεύονται είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο μεσίτης μας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τι εύκολο πια είναι το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου που έχει καταλάβει πως πρέπει να εξητάει, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σου εξητούντας Αυτόν. Τι εύκολη που είναι η ζωή και ευλογημένη του ανθρώπου
που έχει καταλάβει ότι μόνο ο Θεός αν κάνει έργο θα είναι ευλογημένος ο άνθρωπος. Μόνο ο Θεός επιστρέψει τον άνθρωπο, θα επιστραφεί ο άνθρωπος. Μόνο αν ο Θεός κλείνει την καρδιά του ανθρώπου προς τον Θεό, ο άνθρωπος θα είναι πραγματικά χριστιανός. Μακάρι αδερφοί αγαπητοί να μας δώσει τέτοια καρδιά ο Θεός και με τα βεβαιότητος θα μας τη δώσει αν το τη ζητάμε. Με τα βεβαιότητος θα μας κάνει αυτό το ωραίο δώρο εφόσον εμείς το ζητάμε. Τελειώνοντας θέλω μια χώρα ακόμη να πω. Η ζωή μας εξαρτάται, το παρόν και το μέλλον μας, από τις προσευχές μας και από τα αιτήματά μας. Αν ζητάμε σαλευόμενα, θα έχουμε σαλευόμενα. Αν ζητάμε ασάλευτα, θα μας χαρίζονται ασάλευτα. Αν ζητάμε γήινα, θα μας δίνονται γήινα. Αν ζητάμε ουράνια, θα απολαμβάνουμε τη δόξα του ουρανού. Αμήν.